εφημερίδας. Να δούμε ακριβώς το βασικό θέμα της εφημερίδας. Διώχνουν νύχτα 100 αεροπόρους. Αποψήλωση των ενόπλων δυνάμεων. Τρύπες στην άμυνα της χώρας. Βγάζουν αξιωματικούς σε αποστρατεία νωρίτερα από το προβλεπόμενο για οικονομία. 7 χρόνια μετά, ο Σκούφος πρόδωσε τον δολοφόνο της Έγινας. Μπάσκετ, εθνική φουλ για παγκόσμιο. Και στο πάνω μέρος της εφημερίδας, Προβοκράτορας, η Τουλουπάκη ζητεί έλεγχο από Ευρωπαϊκή Ένωση για παγίδευση του κινητού της με το Predator. Να συνεχίσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Οι ευκαιρίες για σύνταξη με νέες αποδοχές. Αναλυτικός οδηγός για όλους τους ασφαλισμένους. Πότε συμφέρει η έξοδος από την εργασία με 15 έως 45 έτη ασφάλισης. Τα μυστικά για μεγαλύτερη σύνταξη. Πίνακες για όλα τα ταμεία. Εδώ το θέμα των εξορκισμών στις πλατείες Θεσσαλονίκη. Πράκτορες του διαβόλου φταίνε για τις χειροπέδες. Αμετανόητοι εξορκιστές της Θεσσαλονίκης και μετά την σύλληψη. Με ηγέτη τον Γιάννη, φουλ για Ευρωμπάσκετ, θα τα πούμε στη συνέχεια, έχουμε τα αθλητικά μας όλα αναλυτικά, πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του 36χρονου Αλβανού. Εξιχνίαση 7 χρόνια μετά το αποτρόπαιο έγκλημα στην Έγινα. Στην Εστία στεκόμαστε και στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, το μικροσκόπιο του διεθνούς παράγοντος, η ελληνική πολιτική αστάθεια. Οι φράσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές είναι τρίμηνη πολιτική περιπέτεια προβληματίζει τις αγορές. Στο επίκεντρο ο εκλογικός νόμος, το καμπανάκι που χτύπησε ο φίλος Χιούγκο Ντίξον στο Reuters. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, στο έλεος της σχροκέρδειας, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Με τις πλάτες της κυβέρνησης, οι ηλεκτροπαραγωγοί εκτοξεύουν τη χονδρική ρεύματος. Φιάσκο ο προσωρινός μηχανισμός. Υποκλοπές, στο κάτω μέρος εδώ για να το βλέπουμε κιόλας καλά. Σήμερα στη Βουλή, ο δεύτερος γύρος. Κεντρικές τράπεζες, η οδυνηρή ομοφωνία των ιεράκων στο Jackson Hole. Πόλεμος στην Ουκρανία, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Εσπρέσο, τον έκαψε ο Σκούφος, καρφώθηκε από το DNA του. 7 χρόνια μετά το διπλό φρικιαστικό έγκλημα στην Έγινα, ο Αλβανός δράστης πιάστηκε με βερμούδα στην Μάλτα. Κιτς γάμος στο κράτος Μαυρίκιο, ένα ακόμα θέμα από το πρώτο σέλιδο. Συνεχίζουμε. Πάμε στην Κόντρα. Βόμβες μεγατόνων στην εξεταστική, σε κατάσταση απομόνωσης όλη η κυβέρνηση. Η επίκληση του απορρίτου δεν διασώζει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Φτώχεια και απόγνωση στα νοικοκυριά. Το πρώτο κίνημα δεν πληρώνω τους λογαριασμούς ρεύματος στην Ευρώπη. Και καμπανάκι Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έρχεται τσουνάμι από χρεοκοπίες κρατών. Είναι μια είδηση που την έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε, πού φτάσαμε. Το μανιφέστο. Θέλει Μπάτλερ τον Ανδρουλάκη. Το 40,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση σύμφωνα με την ΜΑΡΚ. Άρθρο Χρήστου Σταϊκούρα στο Μανιφέστο, επίλογος μιας πολυετούς δοκιμασίας από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Για να πάμε στα νέα. Διπλή παρέμβαση. Επιδότηση φυσικού αερίου, επιταγή ακρίβειας. Τι θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όσο πλησιάζουμε, ξέρετε, το μάτι είναι στραμμένο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 2+1 αναγνώσεις από τα Γκάλοπ, το πολιτικό σκηνικό μετά τις υποκλοπές, οι αντιδράσεις, τα μηνύματα και η επόμενη μέρα. Και Λονδίνο, Αθήνα, σε 14 ημέρες με ποδήλατα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και τέλος με την αυτεμπορική, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων, στη μέγενη του ίσπραξης οι οφειλέτες του Δημοσίου. Σε ποια στοιχεία θα έχουν πρόσβαση οι 1.100 ελεγκτές της Δημόσιας Υπηρεσίας. Ένα δεύτερο θέμα ακόμα από την αυτεμπορική, οι παγίδες και τα μυστικά των χρηματικών δωρεών. Και εμπόριο, χειρότερα από το 2019, η εικόνα των επιπτώσεων. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εμείς τώρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη. Η Λία Χριστάρα επέστρεψε. Είναι κοντά μας.